Ο Δήμος Καβάλας άνοιξε μια πασχαλινή αγκαλιά αλληλεγγύης γεμάτη με παιχνίδια, βιβλία και δώρα, τα οποία έδωσε σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα ευχάριστο γεγονός, την διανομή δώρων στα παιδιά τα οποία οι γονείς τους έχουν οικονομικό πρόβλημα. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε γιορτή, δηλαδή και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, από την αγκαλιά αλληλεγγύης, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η κυρία Στέλλα Αργυρίου, η οποία και είναι και η ειδική σύμβουλος στα θέματα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Ασπίδος Πολυστήλου και στο πρόσωπο φυσικά του Βασίλη του Μπάσια, οι οποίοι διοργανώσανε το πρώτο τουρνουά ποδοσφαίρου σε κλειστή σάλα και τα έσοδα από αυτήν την εκδήλωση έχουν δοθεί στην αγκαλιά αλληλεγγύης για την αγορά των δώρων. Τον ευχαριστώ τόσο για την κίνηση αυτή, όσο όμως και για την παρηγοριά που μας δίνει ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στους συνανθρώπους τους. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η προσφορά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Θεωρώ ότι το τουρνουά αυτό θα συνεχιστεί, του χρόνου θα γίνει ακόμα καλύτερο, θα λάβουν περισσότερες ομάδες και θα είμαστε εδώ για να δώσουμε και τα επόμενα δώρα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί χωρίς εσένα δεν θα γινόταν αυτές οι δράσεις. Έχεις στηρίξει πάρα πολύ το κοινωνικό προφίλ του Δήμου και ελπίζουμε να συνεχιστούν όλες αυτές οι δράσεις κοινωνικής συνοχής, ξεκινώντας από την αγκαλιά που είναι το δικό μας παιδί, μας πηγαίνουν μπροστά. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Βασίλης, ο Μπάσιας, ομάδες όπως αυτές που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν, επαγγελματίες που όλα τα υπόλοιπα χρόνια ήταν δίπλα μας και φυσικά όλοι εσείς οι καβαλιώτες που αυτή την αγκαλιά την κάνατε μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γιορτές και πραγματικά θέλουμε ως Δήμος να μην μένει κανένα παιδάκι χωρίς δώρο, να μην μένει κανένα παιδάκι χωρίς σχολικά, γιατί εντάξαμε και τα σχολικά τις προηγούμενες δύο χρονιές αυτή τη δράση. Και ελπίζω και εύχομαι μέσα από αυτές τις Άγιες ημέρες ο καθένας να βγάζει πάντα το φως που κρύβει μέσα του. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, να είμαστε καλά και να προσφέρουμε. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, όπως επίσης και για την ομάδα μας. Η ομάδα μας ήταν η που πρωταγωνίστησε στο να γίνει αυτή η εκδήλωση, η οποία θέλουμε να γίνει θεσμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αργυρίου, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση που κάναμε, και τον Δήμαρχο Καβάλας, καθώς και τον Δήμο Καβάλας, οι οποίοι ήταν αρρωγοί στην προσπάθειά μας και ήταν δίπλα σε όλη τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Σήμερα, αν ήμασταν να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, αν ήμασταν στο καλοκαίρι που ξεκινούσαμε την προετοιμασία και περνούσαμε όλα αυτά τα δύσκολα, σήμερα είναι το τέλος της χρονιάς, όπου όλοι οι κόποι πήραν εικόνα. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλη την δυσκολία της διοργάνωσης που είχαμε, ήρθαμε εδώ και ήρθαμε αντιμέτωποι με τα χαμόγελα των παιδιών, οι οποίοι παρέλαβαν το δώρο τους, όπου για μας είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Θέλουμε και του χρόνου να είμαστε εδώ πέρα με ακόμα περισσότερα δώρα και του χρόνου θα χρειαστούμε και τη στήριξη ακόμα περισσότερων ανθρώπων.